Ελλάδα να έχει χρόνο παραπάνω για να μπορέσει να υλοποιήσει τους υφιστάμενους στόχους της σύμβασης. Επίσης, ζητώντας την παράταση, έκαναν ελληνικές αρχές και κάποιες, ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις μεταξύ αυτών να μην καταργήσουν μέτρα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί και να απόσχουν από μονομερείς ενέργειες που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φορολογικούς, δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεσμεύτηκαν επίσης να τιμήσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές και επίσης δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για να έχουμε βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούν οι ελληνικές αρχές με το Eurogroup, την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Εθνικό Νομισματικό Ταμείο για να γίνει καλύτερη χρήση της ευελιξίας. Και αν είναι δυνατόν τα συμφωνημένα μέτρα να αντικατασταθούν από άλλα που εκπληρώνουν τους ίδιους στόχους, αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ευελιξίας αυτής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ισχυρή της δέσμευση για ευρείες, βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της σταθερότητας, ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Χθες παρουσίασε μια πρώτη λίστα μέτρων η Ελλάδα. Κάποιες εφημερίδες είπαν ότι δεν έγινε αυτό. Έγινε όμως, το επιβεβαιώνουμε και σήμερα θα γίνει αξιολόγηση από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το Δέλτανη ΤΑΦ και ήδη θα ξέρουμε σήμερα, θα έχουμε μια πρώτη άποψη για το κατά πόσον είναι επαρκώς περιεκτικά αυτά τα μέτρα για να αποτελέσουν μια ικανοποιητική αφετηρία. Με βάση τη συμφωνία της Παρασκευής, τα κράτη-μέλη του Eurogroup θα ξεκινήσουν τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες για την τετράμινη παράταση της σύμβασης και για τη διατήρηση αυτών των ομολόγων στο Ελληνικό Ταμείο. Οι ελληνικές αρχές στη συνέχεια θα δώσουν περισσότερες σε σχέση με τα μέτρα τα οποία παρουσίασαν χθες και ελπίζουμε η συμφωνία με τα θεσμικά όργανα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου το αργότερο. Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας ανθρώπους θα επιτρέψει την εκταμίευση της τελικής δόσης στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας και των κερδών και τη μεταφορά των κερδών στο πλαίσιο του προγράμματος των αγορών αξιογράφων. Τα ταμεία, τα ομόλογα θα παραμείνουν στο Ελληνικό Ταμείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κόστος εξυγίανσης και θα απελευθερώνται, θα αποδεσμεύονται αυτά τα ομόλογα μόνο αν το ζητήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο νέος οπτικός μηχανισμός. Θέλουμε ουσιαστικά αυτό το πρώτο βήμα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πλευρών. Θέλουμε να μπει ξανά σε τροχιά η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, η ανάκαμψη και με την παράταση αυτή έχουμε χρόνο πλέον για να επεξεργαστούμε τη μελλοντική μας συνεργασία με την Ελλάδα και να βρούμε αυτή την περίοδο γέφυρα που χρειάζεται. Αυτά τα κατάφεραν οι συμφωνίες της Παρασκευής. Εδώ ολοκληρώνω και είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις.